ήλθες. Εγώ σας ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω, γι' αυτό ρωτώ. Στη Θεσσαλονίκη που θα συναντήσουμε, που συναντούμε στη Θεσσαλονίκη, τι συναντάμε, πέρα από το τρίγωνο τέλος πάντων Θεσσαλονίκης, τα τουλουμπάκια. Τα τουλουμπάκια. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι τα τουλουμπάκια. Τα τουλουμπάκια, αλλά σου πω ότι τα όλα ξέρει το Κωνσταντίνο. Τα τουλουμπάκια, κάτι άλλο, όπως τα λένε τα άλλα, τα μικρά στον κύριο. Κουρκουμπίνια. Κουρκουμπίνια. Κωνσταντίνε, είσαι εκπαιδευμένος σε αυτά. Έβες και όλοι σε σχέση με φαΐ, νομίζω ότι φαίνεται. Νομίζω έσουν πιο πολλά τσάντα. Αντανόστιμα είναι. Δήμητρα, πού έμενες εσύ, πού είναι το σπίτι σου. Στο Πανόραμα, στα ψηλά. Τρίγωνα πανοράματα. Ναι, φιλάκια. Έτσι. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη ήταν η αιτία για να βάλω 10 ολόκληρα κιλά. Καλοπερνούσες, Βασιλική μου, γι' αυτό. 10 ολόκληρα κιλά. Τι έτρωες, μπουγάτσες και τρίγωνα. Μπουγάτσες, κρέπες, δηλαδή... Κρέπες στην αβαρή που έτρωγε. Ναι, ρε παιδιά, ναι. Εγώ έφασε. Πόσο. Πόσα πιστεύεις. Και δεν με ενδιέφεραν κιόλας. Έβαλα σχεδόν 20. Εσύ έζησε στη Θεσσαλονίκη. Έχασα 2 χρόνια. 10 με 12, 15, 20 κιλά, ρε Κωνσταντίνε μου. Για να βάλεις, δεν θα βάλεις. Γιατί 10 είναι λίγα. Ναι, 10 μπορεί να μου φάουν εμένα, είμαι τσιρά 90. Έβαλα 20 τσιρά, θα έχουμε να βάλουμε. Έτσι, να έχουμε να βάλουμε. Εγώ δεν επί από τσιρά. Να έχουμε να βάλουμε. Έλα, βρε Αντωνία μου, να σας πάρω όλους να πάμε, γιατί χάνεις ειλικρινά. Στα Λαδάδικα, εκεί στην πλατεία Άθωνα. Διασκέδαση φαγητό. Αυτό είναι. Κατά τα ψέματα. Κέφι-κέφι, ξεφάντωμα. Έτσι, κάνεις στη Θεσσαλονίκη κέφι-κέφι, ξεφάντωμα. Μόνο. Με μου λαλίτσο, εσύ προτιμούσες την Αθήνα μερικές. Ναι, αφού εσύ θα